Ο κύριος Υπουργός, απορρίπτοντας και τις τρεις τροπολογίες του ΚΚΕ, με μια προσποιητή αφέλεια μας ρώτησε τι εννοούμε για την κατοχύρωση της βαθμολογίας. Γνωρίζει βέβαια πάρα πολύ καλά τι σημαίνει κατοχύρωση της βαθμολογίας και απάντησε μάλιστα και ο ίδιος θεωρώντας ότι είναι αδιανόητο αυτό. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αυτό το αδιανόητο λειτουργήσε για αρκετά χρόνια μέχρι που αυτό το κατάργησε το ΠΑΣΟΚ με τον Αρσένη. Αυτό το αδιανόητο που λέτε εσείς είναι αυτό που βοηθάει ακριβώς τους φτωχούς μαθητές σιγά-σιγά να περάσουν κρατώντας τις βαθμολογίες τους, να περάσουν στη σχολή που θέλουν και αυτό έγινε. Τέλος, μας προξενεί εντύπωση ότι μιλάει για το αδιανόητο αυτής της δυνατότητας ο υπουργός μιας κυβέρνησης η οποία μέχρι πριν από λίγο καιρό ευαγγελιζόταν και διαφήμιζε την ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια.